Η Επανάσταση του 1821, ναι, σε... Όπα, και αυτός είναι ο Καποδίστριας, ο Καποδίστριας, έτσι. Ναι. Ιωάννης δεν ήταν, Ιωάννης. Μάλιστα. Ναι, ναι. Και μπροστά σας βλέπετε, ναι, τον κύριο Σπύρο. Εντάξει, Δούφα. Σπύρο. Είχες και τίποτε άλλο? Όχι, όλα είναι. Σκέτα Σπύρο. Σπύρο. Ναι. Από πού κατάγεσαι? Πες μας λίγα για την ιστορία σου. Για Νητσοχώριο Ολυμπίας, μεταξύ Ζαχάρα και Κυπαρισία, το τελευταίο χωριό στην άκρη τη θάλασσα, στο νομό Ηλίας. Έχει και θάλασσα? Βέβαια έχει θάλασσα. Από το κέντρο εκεί στο χωριό, 300-500 μέτρα είναι η θάλασσα. Είναι το Ιόνιο Πέλαγος. Και κολυμπάτε? Κυπαρισιακός κόλπος. Έχει η θάλασσα και κολύμπη, όχι? Δύο μπαράκια πάνω στην άμμο το καλοκαίρι. Αυτό είναι, θέλει λίγο προσοχή η θάλασσα, γιατί κάνει κάτι ρεύματα και φέτος τα χρειαστήκαμε καμιά δεκαρία. Και παρατήσατε τα παράλια της Ηλίας και ήρθατε στην Αυστραλία πότε? Στην Αυστραλία. Ή γεννήθηκες εδώ εσύ? Όχι, εγώ ήρθα το 56, ήρθε ο πατέρας μου στην Αυστραλία το 55, ήταν πρόεδρος στο χωριό. Άκουσε για την Αυστραλία, τους έδωσε αιτήσεις όλα τα νέα παιδιά προτού όσοι είχαν τελειώσει το στρατιωτικό ή και άλλοι που δεν είχαν πάει ακόμα στο στρατιωτικό, τους έλεγε πάρτε αιτήσεις, πηγαίνετε στην Πάτρα ή στην Αθήνα, περάστε από επιτροπή και πηγαίνετε 2 χρόνια για διακοπές να δείτε κι άλλον κόσμο. Και έτσι κάναμε πολύ. Ο Χρήστος Δούφας είναι αυτός, έτσι. Ο πατέρας μου, ο Χρήστος. Ναι. Τελικά ήρθε εκείνος πρώτα ή... Ναι, δεν τα κατάφερε να έρθει, γιατί είχε 4 παιδιά και δεν παίρνανε. Και έτσι ένας από τα παιδιά που ήρθανε από το χωριό, του κάνανε πρόσκληση και ήρθε το 55 αυτός. Να δει, και πλήρωσε για να έρθει, γιατί δεν μπορούσε να έρθει με κρατική τότε, με το ΔΕΜΕ και με αυτά. Και... κράτησε, ναι, αφού είδε ότι η χώρα είναι αυτή, καλή, μας στέλνει γράμμα και λέει για η χώρα αυτή, ίσως λόγω της γλώσσας, βέβαια, θα είναι φυλακή για μένα, αλλά για εσάς τα παιδιά, τους νέους, έχει μέλλον αυτή η χώρα. Και πραγματικά έτσι έγινε. Μετά από 10 μήνες ήρθαμε εμείς τον Αύγουστο, 1η Αυγούστου του 56, με το Τασμάνια. Τι λέρε, παιδί. Καρδό τσιφλό αυτό το παραλίγο να χάσω το από τότε τον μικρό μου τον αδερφό που τον είχα αγκαλιά να τον πάω στην νοσοκόμα, παραλίγο να πέσει μέσα, πού να είναι το καράβι. Πού, στο καράβι? Στο καράβι, 31 μέρες, 1η Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου. Αυστραλιανό καράβι ήταν αυτό? Τασμάνια, ένα καρδό τσιφλό ήταν, ξέρω. Τόσο μικρό, δεν έχει σχέση με το... Τασμάνια, Κυρίνια, αυτά ήταν μικρά. Ήταν καράβια, τα πρώτα αυτά, Εμείς ευτυχώς, επειδή είμαστε οικογένεια, είχαμε καμπίνα. Όχι πολυτελέστατη βέβαια, αλλά εντάξει. Ο πατέρας σας έφερε όλους μαζί? Την υγειά μας, ναι, μας έφερε όλους μαζί, όλη την οικογένεια βέβαια. Ήρθε το 1956. Το 1956, 55 ήρθε αυτός, 10 μήνες πριν από εμάς. Και το 56 ήρθα εμείς, 1η Αυγούστου. Μπράβο, πολύ προγραμματισμένος ο γέρος. Πάντοτε. Ήθελε από το βιβλίο που έχουν γράψει με το θείο μου, για αυτός και ο θείος, ήθελε να φύγει από μικρός από την Ελλάδα, γιατί όχι ότι δεν αγαπούσε την Ελλάδα, αγαπούσε και στον πόλεμο πήγε και στρατιώτης πήγε και πρόεδρος, παρόλο που δεν ήταν από το χωριό μας, αγαπητός και ωραίος. Από πού ήταν, δεν ήταν από το χωριό? Ήταν από την κοντά στην Αντρίτσινα, χωριό Ελληνίστενα, κοντά στον ναό του Επικούριου Απόλλωνος. Μη μου πεις. Ο Εκτίνος που έφυγε από τον κατηγορήσανε για το χρυσό που είχε βάλει χέρια στα χέρια και στα μερικά μέρη του σώματος του, στα αγάλματα στην Ακρόπολη, τον κατηγορήσανε ότι έκλεψε μερικό χρυσό, αλλά αυτός τα είχε κάνει θήκες και τα έβγαλε και τα μέτρησε και το ζυγίσανε τον χρυσό, έτσι λέει η ιστορία. Και θέλω να πω, μετά ήρθε στη δικιά μας στην επαρχία Ολυμπίας και
σχεδίασε και χτίσαν τον ναό του Επικούρη Απόλλωνος, ο οποίος... Υπάρχει τώρα εκεί, υπάρχει ένας κούρος, δεν είναι. Μισογκρεμισμένος και τον έχουν σκεπάσει τώρα με ένα κάνβας εκεί για να τον κρατήσουν όπως συνήθως γίνεται. Ναι, υπάρχει εκεί και έχουν... Ναι, αυτό είναι κοντά στο χωριό Λινίστονα προς τη... κοντά στην Αντρίτσανα. Η Αντρίτσανα ήταν κάποτε και πρωτεύουσα της... Φυσικά τώρα τα ορεινά έχουν χάσει βέβαια. Ναι. Ναι, γνωστό το Αντρίτσανα και παντού. Εκεί ο Κολοκοτρώνης, δεν οργάνωνε εκεί πέρα. Εκεί φτιάχνανε την Παρούτη, δίπλα εκεί στη... Δεν τα ξεχνάω εγώ τώρα, αλλά γι' αυτό βλέπω αυτό το ωραίο δουλειά που έχει κάνει εδώ πέρα ο... Το Sky. Το Sky, ναι. Και τα λένε όλα καθαρά και ωραία και με μιλάνε... μιλάνε άτομα... Πανεπιστημίου, Θεσσαλονίκης, Αθηνών. Αλλά έτσι αλλιώς οι Έλληνες αυτά τα έχουν δει. Ναι. Αλλά εσύ αισθάνεσαι περηφάνεια που είσαι από εκείνα τα μέρη, έτσι. Φυσικά, φυσικά. Περηφάνεια. Γεννηθήκαμε εκεί πέρα. Είχα πει την πρώτη φορά που είχα πάει στην Ελλάδα. Μου έδωσε ένα δίκανο πατέρα να πάω δώρο σε ένα φίλο, όχι φίλο, συγγνώμη. Φίλο του. Τον κουνιάδο του, τον Μπάρμπαμ, δηλαδή αδερφό της μάνας μου, ο οποίος ήταν γαλονάκια, τρεις χρυσές, τι είχε, τρία σέντια. Συνταγματάρχες, τι λες. Πέρα, ναι. Ή ταξίρχους. Ναι, και με ρωτήσαν στο Τελωνία εκεί πέρα, έχεις τίποτα να δηλώσεις, μιλάμε τώρα 73, επειδή Παπαδόπουλο. Και του λέω, δεν έχω τίποτα, λέω ένα δίκανο έχω. Δίκανο μου λένε κατευθείαν εκεί πέρα στον Τελόνι. Αλλά ο Τελόνις ήταν άνθρωπος, ήταν πολύ κύριος. Και σου είπε ότι φυσικά θα το πάρεις για δικό σου κυνήγι και μετά το δωρήσεις, ε? Ναι, φυσικά. Το ίδιο έκανα και εγώ την ίδια εποχή, Σπύρο, για τον αδερφό μου. Ναι, όχι, όχι. Ναι, εγώ αυτό ακριβώς του είπα. Αλλά όταν μου μίλαει, μου κάνει μερικές ερωτήσεις, πόσα χρόνια λείπεις παιδί μου και πόσο χρονό έφυγες, ξέρω εγώ, και επειδή στο απάντησα. Εμείς δεν χάσαμε βέβαια τα ελληνικά μας εδώ λόγω από τους γονείς μας, αλλά και βέβαια και με τις δουλειές που είχαμε εδώ πέρα, είχαμε να κάνουμε με τον ελληνισμό. Και χάρηκε αυτός τον λέω Γεωργόπουλο, νομίζω ήταν, είχα δει τότε το, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα, αλλά επειδή το έχω πει πολλές φορές αυτή την ιστορία. Ναι, λέω αλίμονο κύριε Γεωργόπουλο, αλίμονο, λέω η πατρίδα μας, η σημαία μας, η θρησκεία μας. Αυτός τότε χαρά. Πιάνει μια κοιμωλία, γράφει πάνω στο κοντάκι του δίκανου, ατελώς. Και έτσι ούτε πρόβλημα. Ωραία. Όλα δηλαδή από ό,τι βλέπω, πατριωτικά αισθήματα. Γεια σου Σπύρο, να είσαι καλά. Πώς ήταν τότε εδώ, το 56, τι ήταν, τι θυμάσαι από την Αυστραλία? Πότε? Πότε είπες, το 56 ότι ήρθατε? Το 56. Το 56 ήρθαμε. Μισός αιώνας και κάτι τώρα. Όπως είπαμε, βέβαια. Το 56 ήρθαμε στο Port Melbourne, όπως είπαμε, 31 Ιουλίου πιάσαμε έξω από το Port Melbourne το καράβι και την άλλη μέρα, 1 Αυγούστου, βγήκαμε στο αυτό. Δόξα τω Θεώ, κατευθείαν πήγαμε σε δικό μας σπίτι, το οποίο, να το πω για την ιστορία και για όλους και για τους τα παιδιά εδώ και τις κοινότητες, με 200 λίρες δανεικά πήρε ο πατέρας στο νησιακό σπίτι με τον Μπάρμπα μου. Ο Μπάρμπας ήταν εδώ νωρίτερα. Ναι, το είχαν πάρει με κάποια κουμπάρα μας και όπως συνήθως τσατσουγκλίσαν και έτσι πήρε ο πατέρας μου το σπίτι, γιατί μια δικιά μας που είχε σπίτι εδώ ήθελε να πληρώσει ένα μήνα χωρίς να είμαστε εμείς εδώ, και τότε φυσικά 9 λίρες, 11 λίρες που δούλευε απογευματινός ο πατέρας μου στο General Motors τότε. Πήγε εργάτης στην αρχή. Του κακοφάνηκε και πήρε 200 λίρες δανεικά από ένα φίλο που δουλεύανε στο 4 νούμερο και κοιμόσατε μαζί στο δωμάτιο σε αυτό το σπίτι που σου είχα δείξει προηγουμένως. Για βρες το μίλα και βρες και στο τηλέφωνο που είναι. Στο τηλέφωνο που το έχω, πρέπει να το έχω και φωτογραφία κάπου, αλλά δεν για να δω. Δεν πειράζει, άστο τώρα. Ναι, τηλέφωνο που το έχω. Έλα να τελειώσουμε γιατί δεν θα... Άστο τηλέφωνο που το έχω.
Θα τα άφησα μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν πειράζει, Σπύρο, λοιπόν. Ναι, ναι. Είναι ένα ωραίο σπίτι που το πήρε με 200 λίρες ο πατέρας σου και προχωράμε. Τώρα έχει 2,5 εκατομμύρια. Μπήκατε δουλειά εσείς, τώρα έχει 2,5 εκατομμύρια. Ναι, φυσικά δεν το έχουμε εμείς, γιατί πλέον το πήρε κάποιος γιατρός από τον αδερφό μου, τον μικρόν τότε νέος αρχιτέκτον. Εσύ σε τι ηλικία πήγες σχολείο, τότε τι έκανες? Εγώ 6 μήνες στο εργοστάσιο, στο Webco, έλα στίξ στο Victoria Street, απέναντι από τον Brewery. Πιτσιρικάς δουλεύαν τότε όλο Ελληνίδες και πιο πολύ πάνω από τη Μακεδονία, εκεί και γυναίκες και άντρες 7 με 7. Εγώ βέβαια εκεί δουλεύα... γνώρισες την Πόπη, τη σύζυγο? Όχι, μετά. Τότε ήμουν 14,5 χρονών. Επίσης εργοστάσιο. Όταν ήρθα εδώ. Γιατί δεν πιανώσαν, είχα κάνει 3 χρόνια στον Αρχιμίδη. Όπως σου είπα, εκεί. Ήσταν στην Αθήνα. Ναι. Ο πατέρας με έστειλε από 8 χρονών στο θείο μου το 1950. Στο θείο μου στον Πειραιά, στην Κοκκινιά, και πήγαινα σχολείο, σε ιδιωτικό σχολείο εκεί. Μετά ο θείος, τέλος πάντων, πήγα στα κρατικό σχολείο και από εκεί πήγα στον Αρχιμίδη 3 χρόνια ηλεκτρολόγος, αλλά δεν πιανόταν, ήρθαμε εδώ, δεν πιανόταν τα χρόνια εκείνα. Οι σπουδές αυτές, ναι. Και στενοχωρήθηκα. Να πάω πάλι από την αρχή, μου λέει ο πατέρα, μη στενοχωριές παιδί μου, λέει, και θα κάνουμε δικές μας δουλειές. Και ακριβώς έτσι έγινε. Μετά από 6 μήνες βρήκε τον καλό μας φίλο, Θεός συγχωρέστον, μάλλον ο καλός μας φίλος και κουμπάρος μετά από τον Στεφάνος, ο Αντώνης, ο Κάτσικας, λέει στον πατέρα μου, Μπαρμπατούστο, γιατί όλοι τον λέγανε Μπάρμπα τον πατέρα μου, γιατί ήταν 39-40 χρονών και οι άλλοι ήταν 25 που είχαν έρθει, άλλος 20, άλλος πριν το στρατιωτικό, όπως είπα. Και του λέει, έχω 1.200 λίρες, του λέει, πάρτες και κάνε ό,τι νομίζεις και ό,τι βγάλουμε τα μοιραστούμε. Λέει ο πατέρας μου, όχι, θα βάλεις εσύ αυτά τα χρήματα και θα δανειστώ εγώ άλλες 1.200 για να τα βάλουμε μαζί και τότε θα κάνουμε. Και αυτό κάνανε, και εντωμεταξύ είχαν διευθυντή, επειδή πριν να μας κάνει ο πατέρας μου πρόσκληση, μάλλον όταν μας έκανε πρόσκληση, λέει ο Σπύρος να αφήσει τον Αρχιμίδη που πήγαινα για ηλεκτρολόγος, τρίτη τάξη Αρχιμίδη πήγαινα τότε στον Πειραιά, και να πάει σε Εγγλέζικα, να πάει να μάθει σε ιδιωτικό σχολείο Εγγλέζικα. Εγώ την άλλη μέρα είχα αρχίσει και έπρεπε να δουλέψω τρίτη τετάρτη να κάνω και πρακτικά. Είχα αρχίσει 2 εβδομάδες μόνο και μόνο να μου βάζει 10 δραχμές ένσημα, όχι πληρωμή, με μέσον. Με έβαλε ο θείος με ένα ξαδερφό. Ναι. Κάνα 2 εβδομάδες, 3 το πολύ δούλευα, και όταν πήρα το γράμμα σας έκανα πρόσκληση ο Σπύρος να πάει να αφήσει τον Αρχιμίδη και να πάει για Αγγλικά. Και πραγματικά έτσι έγινε, είχα και ωραία δασκάλα, ωραίους μαθητές, συμμαθητές και συμμαθήτριες εκεί. Τότε ήταν όλοι για φρόκρεμα. Ποιος πήγαινε σε private εγγλέζικο σχολείο. Τέλος πάντων, και έτσι ήξερα, πήρα τα πρώτα ένα χρόνο. Αγγλικά δηλαδή, μάθαινες εκεί? Ναι, ήρθες, ναι, με αγγλικά, ναι. Εδώ. Ναι, ναι. Ήρθα εδώ, στο εργοστάσιο δεν καταλάβαινα τι λέγανε, τι έλεγε ο Μίστερ. Μιλούσαν απλά αυτοί. Ναι, ο Μίστερ Λίτλ, ο Φόρμαν. Του λέω, τι διάλογο μάθαινα εγώ ένα χρόνο τώρα, αφού ήμουν και πρώτος μαθητής, γιατί ήθελα, μ' άρεσε η ιδέα ότι θα φύγουμε. Λοιπόν, και του λέω του Mr. Little, could you please speak slower so we can understand each other. Και όταν τ' άκουσε ο Foreman, ο Boys εκεί στη δουλειά, λέει, εσύ ξέρεις Εγγλέζικα, λέει. Και έτσι μου μίλαγε και αυτό με αυτή τη διάλεκτο, με αυτή την τόνη. Ιρλανδικά θα μιλούσε αυτός. Ναι, ναι. Και εντάξει, αλλά σε 6 μήνες, όπως είπα, με πήρε μαγαζί με τον καλό το φίλο και κουμπάρο και καλό άνθρωπο Μακαρίτη. Δυστυχώς σκοτώθηκε απ' έξω, γύρισε στην Αυστραλία τόσα χρόνια, στην Αθήνα άλλα τόσα, και τον σκότωσε ένας απ' έξω από το... απέξω από τα μαγαζιά, στο Λέπρεο της Ολυμπίας. Άντε, γιατί? Γιατί το ελληνικό οδήγαγε
Αλλού οδήγαγε μπροστά στα μαγαζιά και κουβέντα με τον άλλον και ο Μακαρίτης ο Αντώνης δεν μπήκε στον δρόμο και αυτός τον πήρε σβάρνα. Σου λέει θα σταματήσει το αυτοκίνητο και πάει ο άνθρωπος. Έπεσε κάτω, χτύπησε το κεφάλι. Ωραία. Εδώ τα πρώτα χρόνια στην Αυστραλία. Σε λίγο περισσότερα.